καχνάρια. Παρόλο που όλοι ζούμε κάτω από περίεργες συνθήκες λόγω της πανδημίας, εμείς συνεχίζουμε να γυρίζουμε τις εκπομπές και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε να το κάνουμε μέχρι το τέλος αυτής της περιπέτειας. Πού ανέβαιναμε, δεν είχε τον άλλο παπκά. Ανεβαίνει άνθρωπος με το λεωφορείο, το χάρι του Λάκη, σμέσει το δρόμο. Παρακάτω από το φούρνο του κονόμου. Πήγε ο Χάρτς, τούτ του λεωφορείου παππίδες, τούτ, τίπτα, τα, τίπτα. Σταματή, ανοίγει το παραθυρό, βγάζει το κεφάλι του οδηγός. Κύριε, για να τον πει. Γυρίζει ο Χάρτς, ποιο είπε κύριε, μένα, ρε. Ναι, κύριε, κύριος είσαι και όλος σώησε. Παρεξηγήθηκε. Πώς μπορεί να τον είπα, κύριε. Ναι, παρεξηγήθηκε. Στη σημερινή εκπομπή στα Χνάρια θα σας παρουσιάσουμε μια συνταγή για λυκέ ρόδι. Είναι μια συνταγή που τη θυμόμαστε από τις γιαγιάδες μας και τις θείες μας. Είναι πάρα πολύ εύκολη συνταγή. Χρειαζόμαστε 3 με 6 ρόδια ανάλογα με το μέγεθος, περίπου 600 γραμμάρια ζάχαρη, 1 λίτρο βότκα ή τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο. Κατά άλλους μπορούμε να προσθέσουμε και λίγο κονιάκ, το οποίο θα το δούμε αργότερα στη ζύμωση. Για ένα ξυλάκι κανέλα. Η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή. Θα ξεκινήσουμε με ένα πολύ βασικό στάδιο που είναι η ποδιά. Το ρόδι θα σας λερώσει τα ρούχα, θα σας χαλάσει τα ρούχα. Οπότε καλύτερα είναι να ξεκινήσουμε με μια πολύ ωραία ποδιά και να αρχίσουμε να καθαρίζουμε τα ρόδια μας. Καθαρίσαμε τα ρόδια μας. Τα βάζουμε σε ένα μπολάκι και συνεχίζουμε με το να συνθλίψουμε λίγο τους σπόρους, να τους σπάσουμε για να βγάλουν το ζουμάκι τους. Κάποιοι το βάζουν μέσα στο δοχείο με τη ζάχαρη για ζύμωση έτσι όπως είναι, αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερα να βγάλουμε λίγο τους χυμούς από το φρούτο, γιατί έτσι θα γίνει πιο μυρωδάτο και αργότερα μπορούμε να το στραγγίξουμε αφού έχουμε τελειώσει με τα φρούτα. Βάζουμε τα ρόδια μας στο δοχείο και αμέσως μετά θα προσθέσουμε τη ζάχαρη. Μόλις προσθέσουμε και τη ζάχαρη, το επόμενο στάδιο είναι να βάλουμε τη βότκα μαζί με την κανέλα. Αφού έχουμε προσθέσει τη ζάχαρη, συνεχίζουμε με τη βότκα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε μία βότκα η οποία δεν είναι πολύ αψής, για να μην λέμε και μάρκες και εκτεθούμε. Θέλουμε μία μαλακή, γνήσια ρώσικη βότκα που θα μας δώσει πολύ ωραίο άρωμα και υφή. Και αφού τελειώσουμε με τη βότκα, συνεχίζουμε με το ένα ξυλάκι. Στη συνέχεια σφραγίζουμε το δοχείο μας, θα το ανακοινήσουμε καλά και θα το βάλουμε σε ένα δροσερό μέρος περίπου για ένα μήνα, ανακοινώντας ανά δεύτερη τρίτη μέρα για να βεβαιωθούμε ότι θα διαλυθεί ζάχαρη. Μετά από ένα μήνα θα δοκιμάσουμε και εκεί θα δούμε αν μπορούμε να ρυθμίσουμε είτε με λίγο παραπάνω ζάχαρη, είτε με λίγο βότκα ή προσθέτοντας κονιάκ, ανάλογα τι είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Το δοχείο μας τώρα πια είναι έτοιμο. Έχουμε βάλει και λίγο σελοφάν στο καπάκι για να μην εξαπνιστεί το αλκοόλ. Δεν ξεχνάμε την ανακοίνηση και περίπου μετά από ένα μήνα θα δοκιμάσουμε για να δούμε αν θα προσθέσουμε κονιάκ και λίγο περισσότερη ζάχαρη.
ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σε αυτή την εκπομπή. Θα σας δούμε στην επόμενη. Γεια σας. Γεια σας.